Για πολλούς ανθρώπους η εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη είναι κάτι ελπιδοφόρο. Για πολλούς ανθρώπους σε επίπεδο κοινωνίας. Είναι ενδεχομένως η αρχή μιας σελίδας που γύρισε χθες το βράδυ. Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται τώρα ότι έχουν μπλέξει, ότι έχουμε μπλέξει με μια κυβέρνηση η οποία δείχνει ένα σαφέστατο ταξικό πρόσημο. Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει χθες με την επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη πολλοί άνθρωποι αναθάρισαν. Κάποιοι εκτίμησαν ότι βγήκε πρωθυπουργός. Πρέπει να τους, να το προσδιορίσουμε. Είναι σωστό αυτό που λες. Να το φέρουμε λίγο έτσι στο ίσωμα, να πούμε ότι καταρχάς χθες βγήκε πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Το αν ο ίδιος άνθρωπος θα είναι και μετά αύριο πρωθυπουργός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά θα κρυθεί όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Αυτό μπορεί να μας δώσει αφορμή να μιλήσουμε και για το τι κινήσεις πιθανώς να πιθανολογούμε ότι μπορεί να κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αλλά είναι το επόμενο. Ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο κύριος Πρωθυπουργός εννοώ τον κύριο Τσίπρα. Α, τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Ο Πρωθυπουργός είναι ο Τσίπρας. Δεν κάνουμε ηρωνίες. Όχι, νόμιζα παρασύρθηκες. Καθόλου δεν παρασύρθηκα. Επειδή παρασύρθηκε η Ελλάδα, γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να είμαι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Όμως, ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων που ενεγράφησαν ως νεοδημοκράτες. Ναι. Και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας που πήγε να εγγραφεί ως νεοδημοκράτης ή μάλλον σαν νεοδημοκράτης, γιατί μπορεί να ψήφισαν κάτι άλλο οι άνθρωποι, ναι, χωρίς να, αλλά ένιωσαν την ανάγκη να πάνε να εγγραφούν. Ναι. Είναι μεγάλη κίνηση να πας να εγγραφείς, έτσι, για... Όχι, θέλω να το βάλω εγώ στο τραπέζι αυτό που λέμε έτσι κομμουνιστικά, να μπει στο τραπέζι. Λοιπόν, να τεθεί δηλαδή. Το ζήτημα μπαίνει. Μπράβο. Ορθώς ομιλεί ο σύντροφος. Όχι, ο Μάριος Κάκας το είχε το ζήτημα. Είναι ότι αυτοί οι πολίτες είπαν όχι στο λαϊκισμό, όχι στον κρατισμό και όχι στα αντιμεταρρυθμιστικά. Δηλαδή, το ξαναπιάνω από την αρχή, είπαν ναι στις μεταρρυθμίσεις, ναι, όχι στο λαϊκισμό και όχι στον κρατισμό. Συγγνώμη, το είπα. Σε αυτό ο κύριος το είπαν εκείνοι οι άνθρωποι που ψήφισαν τον Μητσοτάκη. Ναι. Θέλει 1,5 εκατομμύριο Νέα Δημοκρατία όμως για να βγει η κυβέρνηση. Εντάξει, παιδιά, άλλο σου λέω. Πήγαν. Μη σε παρασύρει το γεγονός. Δεν με παρασύρει τίποτα. Μη παρασύρεσαι τελευταία. Δεν με παρασύρει καθόλου. Μη σε παρασύρει το γεγονός. Αν μου επιτρέψει. Α, το λέω σε αυτού. Με εμένα μιλάω. Θα με διακόψω. Σε διακόπτω, βέβαια. Εγώ δεν σε διακόψω. Θα σε προστατεύσω γι' αυτό το λέω. Δεν χρειάζομαι προστασία. Γιατί στο λέω. Δόξα τον κύριο. Με συγχωρείτε. Γιατί στο λέω, Άρη μου, γιατί. Άκουσε με λίγο προσεκτικά. Πολλαπλασιαστικό λοιπόν. Γιατί 1,5 εκατομμύριο να σπίσει. Πολλαπλασιαστικό μπορεί να πιάσει παραπάνω από το 1,5 εκατομμύριο. Ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης,